Χαιρετώ τους φίλτα, τους φίλους του NTN.gr και του καναλιού μας στο YouTube, ένα ακόμα Let's Play και πάμε να κλείσουμε την τριλογία του Uncharted στο Nathan Drake Collection. Θυμίζω ότι το κουτί που έπαιξα είναι αυτό εδώ πέρα, Uncharted The Nathan Drake Collection για το PlayStation 4. Είναι το πακετάκι ουσιαστικά που έχει μέσα τα τρία Uncharted σε ανάλυση υψηλή 1080p και τα σχετικά. Έχουμε παίξει τα άλλα δύο, μπορείτε να βρείτε τα σχετικά links από πάνω, υπάρχουν εκεί πέρα και από κάτω στην περιγραφή του βίντεο και όλα τα σχετικά. Και πάμε να παίξουμε το τρίτο μέρος, θα ρίξουμε μια ματιά και σε αυτό, στο τρίτο μέρος του παιχνιδιού, βασική ιστορία, κανονικό, για να ρίξετε μια ματιά και σε αυτό όσοι δεν το έχετε παίξει στο PlayStation 3 και θέλετε τέλος πάντων να το παίξετε στο PlayStation 4, ακόμα και αν το έχετε παίξει στο PlayStation 3, να δείτε πόσο διαφορετικό μπορεί να φαίνεται. Πάμε να μικρύνουμε. Βάζω τον ήχο του παιχνιδιού τέρμα. Γιατί έχει και τους υπότιτλους, οπότε μπορείτε να διαβάζετε και τους υπότιτλους. Those who dream by night, in the dusty recesses of their minds, wake in the day to find that it was vanity. Όλα ήταν μάταια. Ματαιώτες, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Κοίτα το πόλι. The dreamers of the day are dangerous men. Ναι, ναι. For they may act their dream with open eyes. Να είναι κάτι κάγκουρες απ' έξω. This I did. Αυτό έκανες. Ο Λόρενς Αραβίας. Πάμε να το ξεκινήσουμε λοιπόν το παιχνίδι. Ωρε φίλε, ωραία γραφικά φαίνεται να έχει. Ήταν ωραίο και το chat το 2-3 ήταν πάρα πολύ ωραία από άψη εμφάνιση. Πω που τη θυμάμαι τώρα που το δείχνω, τώρα που θυμάμαι την εμφάνιση. Κάτσε να μιλήσω λίγο την ένταση. Το θυμάμαι την αρχή εδώ πέρα. Με ένα κακό χαμό που είχε γίνει. Πραγματικά. Πάμε να παίξουμε λοιπόν. Uncharted 3 στο PlayStation 4 και όχι στο PlayStation 3. Ωραία, φίλε, εντάξει, είναι, μοιάζει το παιχνίδι, δεν μοιάζει τόσο πολύ για remaster. Μοιάζει να έχει γίνει μια χαρά τη γράφη πέρα, κάτι γράφει εκεί πέρα από πίσω. Νάτος, ο Nathan Drake και ο φίλος του ο Sully, με κουστούμια και όχι και με παπαριές, ξέρεις, τα γνωστά ρούχα του Indiana Jones και τέτοια. Ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα. Hands up. Ψηλά τα χέρια, ψηλά τα χέρια. Enjoying yourself, pal. Τη βρίσκεις, yeah, φίλε, τη βρίσκεις. Nice, τι έγινε. Welcome. Πολύ θερμό καλωσόρισμα. Κοίτα πόσο πιο ωραίος είναι τώρα παρόλο που έχει γεράσει ο Σάλι σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι, έτσι. Ναι, το ξέρω ότι χρειάζεται προσοχή, ρε φίλε. Γεια σου, ρε Τάλμποτ. Γεια σου, ρε Τάλμποτ. Και αυτό είναι ο φίλος μου, Σάλιβαν. Ναι, ναι, εγώ είμαι ο Drake. Δεν σου μοιάζω με το ωραίο στο λαιμό. Το έχω. Φυσικά. Πάντα για λεφτά. Πάντα για λεφτά. Οπ, τι είναι αυτά ρε φίλε, δεν έχει ευρώ, δεν θέλω λίρες, δεν θέλω αγγλικές λίρες, θέλω ευρώ, μπορώ να έχω ευρώ, άντε, δολάρε το πολύ, άκου αγγλικές λίρες ρε φίλε. I'll need to authenticate it. Of course. Ναι, αυτό που φοράμε στο λαιμό το πήρες εσύ φίλε μου. Καλή ανταλλαγή, για ένα πραγματάκι στο λαιμό, παίρνω μια βαλίτσα με λεφτά, έστω και είναι λίρες. Εντάξει, μια χαρά. Elizabethan design, inscribed with Sir Francis Drake's motto. Well. Αυθεντικό είναι ρε φίλε, τι θα σου έφερα, ψεύτικο πράγμα, εγώ τι είμαι. Τι σε νοιάζει ρε φίλε, το βρήκα. Έχει σημασία, καλά το ήξερα την απάντηση από πριν. Άντε πάρ' το τον πελάτη σου. Sully, this is fake. Ω, ρε φίλε μου φέρνεις πλαστά λεφτά. You are right. This is phony as a $3 bill. What the hell are you trying to pull here? Τι κάνετε ρε! I should be asking you. This is bullshit. Deal's off, pal. Φίλε, τον ήπιες. You can tell your client. You blew it. Come on, let's get the hell out of here. Σαλάτα, φίλε μου. You're not really in a position to negotiate. Άσε ρε, φίλε. Give me the ring, take the case, and walk out of here like gentlemen. Άσε ρε, παπάρα. Ναι ρε, φίλε, σιγά εδώ πέρα ο ξάδερφος του Jason Statham. Ο ξάδερφος του Jason Statham εδώ θα να τα βάλουμε με τον Nathan Drake. Κοίτα φράτζα που έχει μέχρι και σκιά κάνει στο κουταλιό τη φράτζα. Άρε φίλε Nathan. Πόπο ρε φίλε, πόσο ζελ έχεις βάλει εκεί πέρα. Δεν κουνείται τίποτα. Πάρτα στην κεφάλα, πάρτα στην κεφάλα κι εσύ. Και ετοιμαστείτε να τα φάτε όλοι στην κεφάλα. Πάμε να παίξουμε λίγο ξύλο εδώ πέρα τώρα. Γιατί θυμάμαι εδώ πέρα τη σκηνή σιγά σιγά. Γιατί είναι το πιο. Κοίτα τον ξάδερφο του Nathan Drake. Έλα. Oh. Τι φίλε, εμένα δεν μπορεί να με πετύχει. Τον άλλο θα πετύχει. Oh. Όχι ρε φίλε, έφαγα την μπουνιά σου.
Oh, γιατί μπαίνει το κεφάλι μου μπροστά στο τέτοιο, αλλά πάει. Πω! Όχι ρε, όχι ρε φίλε το γέρο. Όχι το γέρο ρε, μην πειράζει το γέρο ρε παιδιά. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, στο γέρο ήσυχο. Πάρτα. Πάρτα και εσύ, και εσύ, και εσύ ξανά στο κεφάλι. Πάμε να φύγουμε. Πάμε να φύγουμε, γρήγορα. Άσε ρε, θα με πετύχεις. Έχω κάνει τέτοιος εγώ. Τέλο ξυλίκι. Φίλε μου, έχω μαύρη ζόρι στο ζιουζίτσου, κουνφού, καράτε και ό,τι μπορείς να φανταστείς σε βαράτε. Γι' αυτό σας βαράω λοιπόν. Έχω μαύρη ζώνη. Την πήρα από τα Marks and Spencers και μου δώσανε ταυτόχρονα τη δυνατότητα να ρίχνω τρελό ξύλο στην κεφάλα σου. Πω πω ρε φίλε, τι χοντροκέφαλος που είσαι εσύ. Άσε λίγο μαλλί εκεί πέρα να μην φαίνεται τόσο μεγάλο το κεφάλι σου. Πάμε, να σου πω ρε Σάλι, πες με μια τέτοιο. Ένα μπιλιαρδάκι. Όχι, καλά πάμε. Ωραία. Oh. Κι άλλος ξάδερφος του τέτοιου. Αυτός είναι ο γιγαντός όμως ξάδερφος του... του Jason Statham. Τι πατών ρε. Όχι ρε φίλε, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Όμα! Πω το κεφάλι μου! Μη με πιάσει ήδη πονοκέφαλος. Με πιάσει ήδη πονοκέφαλος. Κοίτα χαλαρά, οι άλλοι τόση ώρα εντωμεταξύ πήραν τα ποτάκια τους, ακούγανε το χαμό από πάνω. Get him! Oh. Τώρα ξεκινάει το πρώτο κεφάλαιο. Ακόμα... ακόμα ένα ποτηράκι. Oh. Μπράβο! Οπ, φίλε μου, πάπε στα πατέτια σου, φίλε μου, στα παπαράκια σου. Του! Σου πιάσα το πόδι, ρίχτω στο κεφάλι, πάρτε στο κεφάλι, πιάσε το πόδι, ρίξω στην κοιλιά, χτύπα τη μύτη. Μάτωσέ τον, μάτωσέ τον, άχι! Εσύ είσαι κατάλληλος για να σε ματώσω, φίλε μου. Με το άσπρο που καμισάκι σου, όχι ρε φίλε, ύπουλος, ύπουλος από πίσω. Πάρε την αγκονιά, πάρε την μπουνιά, πάρε την κλωτσιά, πάρε διπλή μπουνιά. Και εσύ, και εσύ, άσε ρε, και εσύ, ξανά και εσύ. Αφού, πω ρε φίλε, όλους μαζί. Ρε φίλε, δεν πέφτουνε κάτω με τίποτα όμως, έτσι. Όχι, με έπιασες. Ρίχτου, ρίξτου, σαν να πλώσε τον ακάτω τον. Αμάν, όντως ξέφυγε πάρα πολύ φίλε, πολύ ξύλο. Έλα, έλα κι εσύ, κι εσύ θα σπάσω. Κάτι βρήκα. Εντάξει, βρήκα και θησαυρό εδώ μέσα. Άστον φίλο μου ρε, πάρτε στην κεφάλα. Αμάν πια. Όχι ρε φίλε, ήρθε ο κτίνος πάλι. Ήρθε πάλι ο κτίνος. Ο κύριος κτίνος. Τι να σε κάνω εσένα ναι. Ένα φιλά, ένα λεπτό φιλαράκι. Ένα λεπτό. Το χέρι μου! Όχι, 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 ρε. Όχι, όχι το κεφάλι. Όχι το μαλλί. Μη μου χαλάς το μαλλί, σε παρακαλώ πολύ. Όχι, όχι, στα σκατά. Το κουστούμι μου είναι το καλό μου. Με αυτό ήθελα να παντρευτώ. Δεν έχω άλλο. Θα μου λένε στο κουστούμι. Όντε πάλι. Ναι, είναι. Οπ! Α! Γονάτισε τον, μπράβο! Ρίχτου! Κι άλλη! Κι άλλη! Μην τον αφήσει να ξυπνήσει! Όχι, ξύπνησε. Σιγά ρε γορίλα! Πάλι την έφαγα. Ρε φίλε, με μια κλωτσιά πέφτω κάτω. Μου έχεις λερώσει το κουστούμι. Έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Πραγματικά έχω τσαντιστεί πάρα πολύ. Στο λαιμό! Στη μύτη! Στο μάτι! Όχι! Στο κεφάλι πάλι! Τη φράτζα μου! Ρε φίλε! Σκατούλες! Πάρτε στο κεφάλι εσύ σκατούλα! Φίλε σου κανένα τι μουρί! Ένα με το σκατούλι. Σου έκανα το μούρι, ένα με το σκατούλι. Ωραίο ήταν αυτό. Ναι, ναι, σίγουρα θα χρειαστούν υδραυλικό. Άντε, πάμε να φύγουμε. Πού πάμε, είπαμε. Τι να κάνω, ρε φίλε, τι να κάνω. Όταν πλακώνεσαι με τους βρωμιάρδες του υποκόσμου. Αμαν, πόσοι είναι πια εδώ μέσα. Εσεί τι είσαστε, οι μάγειροι, φίλε, δεν θα έρθω ποτέ να φάω αυτό το εστιατόριο, έτσι. Δηλαδή, κοίτα τι γίνεται στην κουζίνα, πόσο μαύρη είναι η κουζίνα εκεί πέρα. Δηλαδή, το υγειονομικό έχει ποτέ να σα βρει. Έτοιμο είμαι, φίλε μου, έτοιμο είμαι. Κάτσε να δω, μυρίζει τίποτα ωραία εδώ, έχει τίποτα εδώ. Ρε φίλε, τι έχουνε, μόνο νερό και βράζει. Απολύτως τίποτα άλλο. Πάμε λοιπόν. Α βγούμε από εδώ, α βγούμε έξω. Κι άλλοι, ρε φίλε. Ωραία, φίλε, αμάντια, πόσοι είναι. Ρε φίλε, ούτε στο MMA τόσο ξύλο. Οι υπότιλοι απενεργοποιήθηκαν. Απενεργοποιήθηκαν, ναι. Πάταγα το κουμπί τώρα που ήταν στο cinematic. Όχι ρε φίλε, ο Jason Statham, αυτός είναι ο αληθινός Jason Statham. Δεν μπορώ να τα βάλω μαζί του. Είναι πραγματικά.
Έφαγα αρκετές. Ο James Bond είναι αυτός. Stay down. Ο James Bond, James Bond, James Bond, James Bond, θα γίνω για σένα, James Bond. Οπ, και ομπρελίτσα. Τι είναι αυτή η κυρία. Αυτό είναι cinematic βέβαια, δεν είναι αληθινά γραφικά. Hello, γεια σου, κοπελίτσα. Still wallowing in the gutter with your protégé, I see. Μας ξέρετε, προφανώς. Not very dignified. Ναι, ναι, εντάξει. Should have known you'd be behind this. Λοιπόν, παράκαμψη ταινίας. Δεν χρειάζεται να δούμε άλλη ταινία. Α, right. Αυτό εδώ πέρα είναι που πηγαίνει το δεύτερο κεφάλαιο που θυμάται ο Νέιθαν τον εαυτό του μικρούλι. Κοίτα τι ωραία γραφικά που έχει. Δεν θα παίξουμε πολύ ακόμα. Η λαιλασία της Καρθαγένης. Για να δούμε τι λέει εδώ πέρα. Εδώ είναι, όχι. Μπούρνεο. Τα πάντα όλα. Κοίτα τι ωραία πράγματα που έχει το σημειωματάριο του Nathan Drake. Κάποιοι μιλάνε εδώ. Ωραία. Βρήκα κανένα σταυρό. Φίλε, κάποιος έχει πετάξει ένα λουλούδι εκεί πέρα. Δεν βλέπω τίποτα, φίλε, από τα τελειτουργικά ξύφρια εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν θα παίξουμε άλλο. Θα είναι μικρό αυτό το βίντεο. Δεν χρειάζεται να το δούμε όλο αυτό εδώ πέρα, την ιστορία. Γιατί ήταν βαρετό αυτό το σημείο εδώ. Ισπανικό πολεμικό πλοίο. Πρέπει να βρω ένα... Ίσως επάνω, ναι. Κάτσε, ας προχωρήσουμε λίγο. Ας προχωρήσουμε λιγάκι. Δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Έχουμε να χάσουμε τίποτα. Αυτός είναι ο Nathan Drake, λοιπόν, μικρός. Και ψάχνουμε να βρούμε ένα πλοίο. Να το ημερολόγιο. Το πατήσαμε, ρε φίλε. Το ανοίξαμε το ημερολόγιο. Εδώ έχει κάτι σχεδιαγράμματα. Αυτά. Εδώ και άλλα σχεδιαγράμματα. Εδώ τελειώνει. Και πάμε στην πρώτη σελίδα που έχει κάτι με ένα πλοίο εκεί πέρα. Drake Ship. The Golden Hind. El Pirata Francis Drake. Αυτό ψάχνουμε να βρούμε, προφανώς. Sir Parvis Magna. Για να δούμε, εδώ πέρα έχει καμπάνα. That's not it. Όχι, μια καμπάνα και μια πηξίδα. Πάμε πάνω να δούμε κάτι άλλο. Όχι, εδώ έχει ένα κύριο με μουστάκι αστυνομικό. Γεια σου, κύριε μου μουστάκι αστυνομικέ. Προφανώς. Κλείνει, λέει, σε 3 λεπτά. Ούτε αυτό. Για να δούμε εδώ πέρα. Τι άλλο έχει. Α, μήπως είναι αυτό. Nope. Εδώ μέσα έχει ένα καράβι ακόμα. Not here. Ούτε εδώ. Δεν βγαίνει έξω. Here it is. Να το. Α, αυτό έψαχνα, δεν έψαχνα το καράβι. Έψαχνα αυτό. Μα αυτό που φορούσε, ρε, στην αρχή είναι. Σε αυτό που έλεγε το τέτοιο. Προφανώς. Σιγά, ρε, φίλε, μη δεν ήταν και κλειδωμένο κιόλας. Τι περίμενες. Ότι θα το παίρναμε έτσι φεύγοντας. Και εκεί πέρα ένα αργό μηχάνημα από όπου τα θυμάμαι σιγά σιγά. Το έχω τελειώσει το Uncharted 3 και το 2. Μόνο το 1 δεν είχα τελειώσει. Σημείωνε, σημείωνε, μικρέ. Να πας αύριο στο μάθημα, στο σχολείο, να τα πεις όλα. Τα έχει όλα εδώ πέρα, εκεί πέρα το ημερολόγιο, τα πάντα όλα. Τα γράφει εκεί, τα καταγράφει μια χαρά. Εντάξει λοιπόν. Νάτος και ο Σάλι. Νέος, νεότατος ο Σάλι. Χωρίς άσπρο μοστάκι, χωρίς άσπρο μαλλί. Μια χαρά γκομενάκι, έτοιμος για αλή και τρισαλή. Τι θα γίνει τώρα, φίλε. Φίλε, έλα απόψε να τα πιούμε, να κλέψουμε καλά όλα τα ακριβά. Φίλε με μουστάκι που αφήνεις. Κοίτα το κλέφταρο. Σε είδα.
Σε είδα, υπότιτλοι απενεργοποιήθηκαν, υπότιτλοι ενεργοποιήθηκαν, υπότιτλοι απενεργοποιήθηκαν, υπότιτλοι ενεργοποιήθηκαν. Μα τι λένε οι αλαχιέρα, σαλτάμε! Σαλτάμε! Δεν έκανα τίποτα φίλε μου εγώ. Δεν έκανα κάτι εγώ φίλε μου. Δεν έκανα κάτι. Με πέταξε έξω. Με πέταξε έξω. Θα πρέπει να μπω από αλλού, αλλά εσείς δεν θα το δείτε. Γιατί κάπου εδώ θα πρέπει να τελειώσουμε. Πεντέχω ρε, πεντέχω! Πεντέχω. Θα πρέπει να σας αφήσω. Είσαι πού. Ρίξα μια ματιά στο Uncharted 3 Nathan Drake Collection, το τρίτο μέρος της τριλογίας που κυκλοφόρησε πρόσφατα σε remaster έκδοση στο PlayStation 4. Με όπως βλέπετε ανανεωμένα γραφικά 1080p 60fps. Εγώ τα ανεβάζω τα βίντεο όλα στα 60fps, οπότε μπορείτε να διαλέξετε ακριβώς από κάτω αυτό που σας ενδιαφέρει και να βάλετε 60fps για να δείτε το πόσο smooth είναι η κίνηση. Απλά δεν βάζω 1080p γιατί δεν θα ανέβαινε ποτέ στο βίντεο, δεν έχω VDSL ακόμα, δεν έχουν φέρει εδώ πέρα που είναι το σπίτι και τα γραφεία του Eternity. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, αφήνετε το σχόλιο σας για οτιδήποτε θέλετε. Προσπαθώ να απαντάω σε όσο περισσότερους γίνεται. Ναι, βασικό αυτό, να έχουμε μια επικοινωνία καλή. Να κάνουμε και άλλα let's play. Εδώ πέρα η λίστα μου, έχω εδώ ένα σωρό παιχνίδια στο τετραδιάκι μου. Ένα σωρό παιχνίδια, κάτσε να το σβήσω το Uncharted 3, γιατί γράφω εδώ πέρα όλα τα παιχνίδια που θέλω να κάνω let's play. Uncharted 3 έφυγε, κάναμε και NBA 2K16, θα ξανακάνουμε και έχουμε και ένα σωρό ακόμα. Αυτά, θα δούμε στο επόμενο βίντεο, ό,τι και να είναι αυτό. Να είστε καλά, γεια σας.